εκατομμύρια κόσμο, 10 εκατομμύρια ασθενείς, οι οποίοι θα είναι στο έλεος του Θεού χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα. Ερώτηση, πού θα πάνε? Σας απαντώ. Εκεί που πηγαίναν τους τελευταίους 3 μήνες, που κατά 99% απεργούσαν οι γιατροί του οποίοι και δεν λειτουργούσαν από ιατρία. Θα πληρώνει ακριβώς ο κόσμος. Το ίδιο σημείο. Θα πληρώνει ο κόσμος. Όπου τους αφήσατε 3 μήνες εσείς. Δεν τους αφήσαμε, εσείς τους αφήσατε. Εσείς προσωπικά, η αναλγησία, το τονίζω, η αναλγησία σας κύριε Γεωργιάδη και όλων εσάς που διοικείτε. Αφού σε ακούσατε, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Όπου τους αφήσατε 3 μήνες εσείς προσωπικά με την απεργία που σας έπιασε τώρα ο πόνος για τον ελληνικό λαό, 3 μήνες σας λέγαμε. Τρεις μήνες αγωνιζόμαστε για το καλό του λαού. Πηγαίνετε στα ΚΕΠΑ, σας λέγαμε, πηγαίνετε στα ΚΕΠΑ να μην ταλαιπωρείτε ο κόσμος και 3 μήνες μας λέγατε ούτε στα ΚΕΠΑ να ταλαιπωρείτε. Δεν πείθετε κύριε Γεωργιάδη, δεν πείθετε. Ξυπνήσατε και σε έπιασε ο πόνος για τον ελληνικό λαό. Εμάς ο πόνος μας έχει πιάσει από την ημέρα που σπουδάσαμε. Εσάς έπιασε ο πόνος από την ημέρα που γίνεται υπουργός. Εμείς δεν έχουμε. Σοπάτε. Τι είμαστε εμείς οι υπόλοιποι? Εσείς είστε ο μόνος ευαίσθητος στην Ελλάδα? Όχι. Υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται την Ελλάδα. Γιατρέ, αλλά αυτή η κυβέρνηση. Γιατρέ, πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Όταν λέτε ότι εσείς δεν παραδίδετε, το ιατρείο θα είναι ανοιχτό, υποθέτω. Έτσι, αυτό εννοείται. Εμείς προτιθέμεθα να κρατήσουμε ανοιχτό το για τα πολυιατρία. Τυπικά μπορεί να το κάνουμε κοινωνικό ιατρείο όπως έχουμε κάνει. Μάλιστα, δύο λεπτά. Το ελληνικό. Τυπικά όμως δεν μπορεί άλλος να έρθει να κάνει συνταγογράφηση, γιατί δεν, έτσι δεν είναι. Μα αντί ο υπουργός να πει αυτό το πράγμα, ότι αν θέλετε καθίστε, ευθύνη δική μας. Ευθύνη του διευθυντού, ευθύνη των συναδέλφων μου. Έτσι, να αναλάβετε, να παρέχετε τις υπηρεσίες μέχρι το μεταβατικό στάδιο, χωρίς να πληρωνόμαστε. Αν το πρόβλημα του κύριου Γεωργιάδη είναι αυτό. Αν γίνει ένα εργατικό ατύχημα αυτόν τον ένα μήνα, ποιος θα επιθυμίσει να είναι υπεύθυνος, εσείς? Εμείς έχουμε άδεια έξαρση επαγγέλματος. Αν γίνει εργατικό ατύχημα μέσα στο πολυατρία αυτόν τον ένα μήνα, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Μπορείτε να βρείτε κύριε Γεωργιάδη 100 πράγματα. Κοινωνικό ιατρείο. Κοινωνικό ιατρείο, κύριε Γεωργιάδη. Κοινωνικό ιατρείο, τι δουλειά έχουμε το κράτος? Εδώ μιλάμε για το κράτος. Εάν μέσα σε αυτό το ένα μήνα γίνει εργατικό ατύχημα, ποιος είναι υπεύθυνος εσείς? Ναι, εγώ είμαι υπεύθυνος. Και πάλι εγώ. Αναλαμβάνει την ευθύνη, και εγώ είμαι υπεύθυνος, βεβαίως. Μα σας το είπα από την αρχή. Ότι αν όποιος κρατήσει πολυατρίο, θα είναι υπεύθυνος ο ίδιος. Κανένα πρόβλημα. Βεβαίως. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη λοιπόν να κρατήσουμε τα πολυατρία και να είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι είναι μια επιτυχία της κυβερνήσεως εάν κρατήσει ανοιχτό το πολυατρίο του Αγίου Δημητρίου. Αποτυχία. Για το πολυατρίο του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης, εδώ και 3 μήνες δεν λειτουργούσε. Ήταν κλειστό. Κάντε λοιπόν λάθος. Τώρα το ανοίξετε εσείς. Κάνετε λάθος. Το πολυατρίο δούλευε. 3 μήνες ήταν κλειστό με την απεργία το πολυατρίο. Σας είπα ότι δεν ήταν κλειστά. Παρήχε τις υπηρεσίες να πήγουν περιστατικά. Θεόκλειστο ήταν. Εάν λοιπόν τώρα μου είδατε, κύριε Γεωργιάδη, να πείτε καθένα εδώ να το δείτε. Εσείς προσωπικά που το είχατε κλείσει, τώρα θα τα ανοίξετε. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Δεν ξέρω, εγώ νομίζετε. Μα δεν ήρθατε εδώ να δείτε. Μα τι χρειάζεται, κύριε. Μα σας το λένε, σας το έχουν καταφέρει λάθος. Προσωπικά. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα, επιμένω. Ξέρω προσωπικά τι κάνατε. Παρήχαμε τις υπηρεσίες μας σε όλο τον κόσμο. Καμία υπηρεσία δεν δίνατε. Τι να σας πω, να σας χαρακτηρίσω, δεν είναι του επίπεδου μου. Όπως εσείς χαρακτηρίζετε. Μετά από 3 μήνες που έχετε κλειστά, θυμηθήκα τον λαό. Αφήστε τώρα. Λοιπόν, αφήστε. Για να το καταλάβω. Γιατρέ, βοηθήστε μας να καταλάβουμε. Παρακαλώ, πέστε μου, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να πετάει κορώνες μόνο. Λοιπόν, παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Εσείς λέτε ότι το ιατρείο ήταν ανοιχτό 3 μήνες για τα επίγοντα περιστατικά. Εμείς δεν έχουμε γνώση. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ακούμε και τον υπουργό που λέει ότι δεν ήταν, αλλά εμείς δεν έχουμε προσωπική άποψη. Μα να μην το πιστέψετε. Όχι. Σύμφωνοι. Άλλο θέλω να πω. Μα τι λέτε τώρα. Άλλο θέλω να πω, γιατρέ. Σήμερα υπάρχει απεργία εκεί, δεν υπάρχει? Σήμερα υπάρχει απεργία. Ναι, τα συλλογικά μας όργανα αποφασίσει ότι είναι απεργία διαρκείας. Σεβαστό. Άλλο λέω. Θα μείνει λοιπόν ανοιχτό για να μην κλείσει τελείως, ας πούμε. Αυτό είναι το. Βεβαίως θα μείνει ανοιχτό. Άρα απεργείται κιόλας. Εμείς αυτή την ώρα έχουμε προσωπικό ασφαλείας. Άρα λοιπόν μας λέτε να κρατήσει ανοιχτό το πολυατρείο με το προσωπικό ασφαλείας. Αυτό μας λέτε. Βεβαίως. Όχι τώρα. Να λειτουργεί το πολυατρείο. Μα ήρθατε με τζαμπουκά, κύριε. Ήρθατε με τζαμπουκά να παραλάβετε τη μονάδα. Εδώ και 10 λεπτά. Ένα αυτόματο θάνατο του ιατρού. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Εδώ και 10 λεπτά μας λέτε ότι θέλει να κρατήσει ανοιχτά τα πολυατρία για το καλό του ελληνικού λαού. Ναι. Και αποδεικνύεται τι? Ότι θέλει να κρατήσει το πολυατρείο ως απεργή με προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή χωρίς να λειτουργεί για τον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν πώς τα διαστρεβλώνετε για τα επίγοντα, για τα επίγοντα, λέει η Υπουργέ μου. Όχι, κύριε Οικονομέα, σε ποιο μιλάω? Τα επίγοντα, τα πραγματικά επίγοντα, τα
πραγματικά επίγοντα πάνε στα νοσοκομεία. Δεν πάνε στα πολυατρία. Μέχρι να πάνε θα έχουν πεθάνει, κύριε Γεωργιάδη. Δεν ξέρετε από υγεία. Δεν είστε γιατρό. Καταλάβετε το αυτό. Εσά περιμένανε. Αφήστε. Βεβαίως εμάς περιμένω. Πάντως όχι εσάς. Όχι εσάς να πουλάτε βιβλία. Το πόσο ευχαριστημένος είναι ο ελληνικός λαός από τη δουλειά που κάνατε αποδεικνύεται αυτούς τους τρεις μήνους που κάνατε απεργία. Που υπήρξε επανάσταση υπέρ σας. Δεν είδατε. Εμείς κάναμε ένα. Κύριε Οικονομέα, δώστε μου το δικαίωμα. Εμείς κάναμε ένα αγώνα για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτά τα οποία ήδη γνωρίζαμε όσον αφορά αυτό το νομοσχέδιο. Τον αγώνα πάμε παρακάτω. Τι θέλετε τώρα. Ωραία, κάναμε τον αγώνα τον και αφήνατε τους ασθενείς και τον κόσμο να πεθάνει. Δεν σας το επιτρέψουμε. Δεν θα σας το επιτρέψουμε, κύριε Γεωργιά. Σας λέγαμε σταματήστε την απεργία, σας λέγαμε πηγαίνετε να περάσετε τους ανθρώπους από τους αναπήρους για τις επιτροπές, δεν πηγαίνατε σε κανέναν. Τι σας έπιασε ο πόνος τώρα, δεν κατάλαβα. Ο πόνος μας. Γιατρέ, λοιπόν, δύο λεπτά. Γιατρέ, πείτε μου κάτι. Επειδή ο κόσμος σας ακούει. Εκεί στη Δάφνη έχει πολύ κόσμο. Μάλιστα. Αυτός τώρα που σας ακούει και λέει, εγώ ακούω το διευθυντή, το γιατρό που λέει θα είναι ανοιχτό. Μπορεί να έρθει εκεί να κάνει τι. Όχι κανονικά. Ρε παιδί μου, τώρα κάτσε υπουργέ μου, σου λέει ακούει άλλο. Τι μπορεί να έρθει να κάνει, γιατρέ. Τι μπορεί να έρθει να κάνει στο ιστορικό. Μπορεί στο να γιατί. Πάρει ραντεβού, αυτό ρωτά, ρε παιδί μου. Ναι, μπορεί να κάνει. Φάρμακα που να του γράψετε. Φάρμακα που. Κύριε Οικονομέα, είναι τόσα πολλά πράγματα που. Ο κύριο Καμπουράκη σα ρωτάει. Εγώ, ο Καμπουράκη. Μπορεί να του γράψετε φάρμακα, δικαιούστε. Κύριε Καμπουράκη, μπορούν. Ναι. Βεβαίως έχουμε τις συνταγές προσωπικού ασφαλείας. Ακούστε όμως να δείτε. Ναι. Ραντεβού δίνεται, γιατρέ. Ραντεβού. Ναι. Ραντεβού δίνεται. Μα δεν υπάρχουν τα ραντεβού. Δεν έχουν κάνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μα δεν μπορεί να δώσει ραντεβού, αφού είναι προσωπικό ασφαλείας, λέμε, κύριε Καμπουράκη. Κύριε Καμπουράκη, μη σας παραπονά ο Υπουργός. Ο Υπουργός ξέρει να λύσετε σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα. Μα τώρα δεν είναι ο Υπουργός. Εσείς πάτε να μας τρελάνετε, δεν πρόκειται να μας τρελάνετε όμως. Ακούστε να δείτε. Το να σας τρελάνω δεν είναι ο σκοπός μου. Το να γίνει μεταρρύθμιση από το βάθμο φροντίδα υγείας. Και να αποκτήσουμε επιτέλους πολυατρία. Ακούστε και λίγο, κύριε Γεωργιάδη, έχετε συνηθίσει να μιλάτε. Όχι με προσωπικό ασφαλείας, αλλά κανονικά. Κύριε Γεωργιάδη, μ' ακούτε. Εμείς είπαμε ότι αύριο μεθαύριο θα ξαναγκαστεί με βάση το θα βγει στο ΦΕΚ και λοιπά και νομότυπα, εμείς δεν θα πάμε φυλακή, οφείλουμε να παραδώσουμε τις μονάδες. Ακούστε. Εάν λοιπόν βιαίως κλείσετε τις μονάδες, εμείς προτιθέμεθα να κάνουμε κοινωνικό ιατρείο εδώ που είμαστε. Σας το λέω από τώρα, βιαίως δεν θα γίνει τίποτα. Ναι. Από την ώρα θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ, σας λέω όπως ενημέρωσα ότι δημοσιεύεται σήμερα το ΦΕΚ. Από την ώρα θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ, για όσους δεν ξέρουν είναι το φίλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως που δημοσιεύει τον νόμο ψήφιση Βουλή. Από την ώρα που δημοσιεύει το ΦΕΚ, εμείς θα πούμε να παραλάβουμε. Ελάτε να παραλάβετε. Ελάτε να παραλάβετε. Θα έχει την ευθύνη. Κύριε Παπαδακάκη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Για ρώτησε το αυτό, τι θα γίνει. Κύριε Παπαδακάκη, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, βοηθήστε μαζί μου. Παρακαλώ. Γιατί δεν θυμάμαι αν είναι με νίκιο του Αγίου Δημητρίου. Εάν όμως είναι με νίκιο, για τον ένα μία του πλέον εσεί. Πάμε παρακάτω. Ποιο, αν είναι με νίκιο, το πλέον ο γιατρό. Βέβαια, άμα αυτό μας το παραδείγμα είναι δικό μας, το ενίκιο του πλούσιου ζεις. Δεν κρατάτε. Εμένα νίκιο. Πας να χάσεις και εσείς και το δίκιο σου τελείως, ρε αδερφέ. Μα σε παρακαλώ τώρα, θα πεις το γιατρό, πόσο κοινικά απαντάει ο Υπουργός. Θα πληρώσει το νίκη τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Επανάσταση τζάμπα δεν γίνεται, Δημήτρη μου. Εάν θέλουν να κρατήσουν περιουσία του ελληνικού λαού στα χέρια τους, εγώ δεν θα βάλω τον ελληνικό λαό να το πληρώνει. Με συγχωρείς. Αυτό γιατί το εγώ αλλάξτε το και βάλτε εμείς, κύριε Γεωργιά, σας διορθώνω. Σε λίγο, κύριε Υπουργέ, θα είσαι έτοιμος να πεις όταν βάλεις να πληρώσετε και το ενίκιο για τους τρεις μήνες που περάσανε. Που λες ότι ήταν κλειστό. Εκεί ακόμα στην ευθύνη του οποίου, αγαπητέ Γιώργο. Έλα τώρα. Τότε, εν διάρκεια περιπτώσει, Υπουργέ μου, για να είσαι πολύ εντάξει. Τζάμπα δεν έχει. Για να είσαι πολύ εντάξει. Για να είσαι πολύ εντάξει, λοιπόν, στη λογική σου, Υπουργέ μου. Εντάξει, για να είσαι πολύ εντάξει λοιπόν στη λογική σου. Έχει έρθει η Ελλάδα στην χρονοκοπία. Επειδή λοιπόν η επανάσταση τέλειωσε, για να είσαι πολύ εντάξει στη λογική σου, εκτός από τον νίκη να τους βάζεις να πληρώσουν και το φως και το νερό και το τηλέφωνο και τα κινητά. Φανταστείτε κύριε Οικονομέα. Όποιος δεν παραδώσει έχει την ευθύνη. Μισό από το κύριε Υπουργέ, βοηθήστε μας λίγο. Να βάλουμε. Κύριε Υπουργέ, δεν θα κάνουμε τίποτα. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Δόξα τω Θεώ, ακούγεστε. Μισό λεπτό, δεν χρειάζεται. Σοπάστε για λίγο. Μιλήστε, κύριε Διευθυντά, γιατί θέλω να σα ρωτήσει κάτι ο Γιώργος. Τίποτα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδακάκη, τι σας εμπόδισε τόσα χρόνια να κάνετε κοινωνικό ιατρείο
στον Άγιο Δημήτριο από όπου είστε, δεν είστε από τη Δάφνη. Πώς έγινε στο Ελληνικό, γιατί δεν το κάνατε. Ακούστε να και δείτε. Και πρέπει να το κάνετε τώρα, ας πούμε, από αυτές τις συνθήκες. Όχι. Ο κύριος Παπαχρήστος σας ρωτάει. Α, κύριε Παπαχρήστο, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Παπαχρήστο, ήμασταν εμείς που κάναμε το κοινωνικό ιατρείο του Ελληνικού. Γιατί δεν το κάνετε στον Άγιο Δημήτριο που ήσασταν και υποψήφιος. Διότι δεν βρήκαμε. Εγώ προσφέρω 20 χρόνια κοινοφελή. Μα το ξέρω, επειδή γνωριζόμαστε, το ξέρω. Μπράβο. Γιατί δεν το Ευχαριστώ. Κάνετε στον Άγιο Δημήτριο αυτό. Διότι ψάξαμε να βρούμε χώρο, κύριε Παπαχρήστο, και δεν βρήκαμε. Εγώ προσωπικά τελευταία στιγμή μας ακύρωσα στον ασύρματο που είχαμε βρει το χώρο. Λοιπόν, κάναμε ένα κοινωνικό ιατρείο. Μισό λεπτό. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα απαραίτητος. Ναι, ναι, ναι. Γιατρέ, να ξαναρωτήσουμε για να το διευκρινίσουμε. Εάν ναι. αύριο σας έρθει το χαρτί κανονικά με το ΦΕΚ, αυτό που λέτε, το νομότυπο, θα τα δώσετε ναι. τα ιατρία πίσω ή όχι. Πρόθεσή μας να μην κλείσουμε τις μονάδες. Άρα θα μείνετε εκεί και λειτουργώντας το ως κοινωνικό ιατρείο. Πρόθεσή μας είναι να μην κλείσουμε τις μονάδες, ας συνοηθούν και τους αδέλφους μου. Ωραία. Υπουργέ, παρακαλώ και εσάς, περιμένετε μας δύο λεπτά να κάνουμε ένα υποχρεωτικό διάλειμμα, θα γυρίσουμε για να. Κύριε Οικονομέα, δεν έχουμε να πούμε και κάτι άλλο τώρα. Πάρω, όχι, κύριε Υπουργέ, δώστε μας. Νομίζω ο κόμμος κατάλαβε. Δώστε μας δύο λεπτά. Μην γυρίσετε εσείς λήξη της συζήτησης, δεν είναι σωστό. Καλά. Δώστε μας δύο λεπτά. Πάμε. Ένα